διαδικασία 12 μήνες για την τελευταία τριετία και 24 μήνες για όσους για την τελευταία πενταετία. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση και από εκεί και πέρα έχει μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι πιο ειδικές, για πιο ειδικές κατηγορίες. Το βασικό πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να έρχονται με μια ταυτότητα της ταυτότητάς τους ή την ταυτότητά τους στην ίδια και το ναυτικό τους πλάτη είναι απαραίτητο. Και φυλάδιο και ταυτότητα, έτσι. Δηλαδή. Και ταυτότητα και το φυλάδιο. Όσοι είναι ήδη γραμμένοι στην ενεργεία, δεν χρειάζεται να περνάνε από το κεντρικό λιμεναρχείο, θα πηγαίνουν κατευθείαν στον εικονάκτο για να εισπράττουν το επίδομα. Όσοι δεν είναι γραμμένοι στην ενεργεία, αλλά πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, πρέπει να έρθουν από εδώ για να τους δούμε εμείς ένα χαρτάκι ροζ που τους γράφουμε στην ουσία στην ενεργεία και με αυτό το χαρτάκι μετά θα πηγαίνουν στον εικονάκτο και θα εισπράττουν το δώρο. Πρέπει μέχρι τις 24. Μέχρι τις 24 Τρίτου, μέχρι τις 24 Τετάρτου, συγγνώμη, δίνατε το δώρο από τον εικονάκτου. Και ένα από τις βασικές προϋποθέσεις είναι ότι πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα μήνα που απολύθηκαν και ο ένας μήνας μετράει μέχρι και την 12 του 2015 από την ημερομηνία της τελευταίας απόλυσής τους, για όσους δεν είναι ήδη γραμμένοι στην ενεργεία. Η διαδικασία δεν είναι, όπως μπορείτε, πολύπλοκη, απλή είναι. Είναι απλή. Το επίδομα πόσο είναι? Είναι 300 ευρώ για τους άγαμους και 350 για τους έγαμους. Μάλιστα. Δύο γάμους είναι 50 ευρώ παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ.